Της Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Και ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Βρούτση. Κύριε Ρήγα, από εσάς θα ξεκινήσουμε, διότι είμαστε όλοι εν αναμονή και η κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνουμε, σε σκέψη ο πρωθυπουργός για την διαπραγμάτευση. Θα κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση? Κύριε Τζούνι, νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό να κλείσει και θα κλείσει. Και το λέω αυτό γιατί. Πρώτον, ότι όλοι οι δείκτες της οικονομίας και με τις κομισιόν τα τελευταία δείγματα και τις εκτιμήσεις οι οποίες έκανε είναι όλα θετικά. Mm-hmm. Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι οι οποίοι είχαν μπει από την συμφωνία η οποία έγινε τον Αύγουστο. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να καθυστερεί αυτή η ιστορία. Τότε γιατί καθυστερεί, γιατί δεύτερον, δεν έκλεισε? Δεύτερον, έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την περίοδο που υπάρχει στην Ευρώπη και με την προσφυγική κρίση, αλλά και με τον Brexit. Νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει και θεωρώ ότι οι φωνές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και από τη μεριά των θεσμικών παραγόντων όλων, και από τον κύριο Ντάζεμ και από τον κύριο Γιούγκερ, αλλά και από τις πολιτικές ομάδες αυτή τη στιγμή, είναι προς μια κατεύθυνση που κατανοούν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι εάν δεν αντιληφθούν το μέγεθος των προβλημάτων, η Ευρώπη διολυσταίνει σε αποσύνθεση. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, οι φωνές οι οποίες ήταν, θα έλεγε κανένας, στην προηγούμενη περίοδο που αντιμετωπίσαμε, ήταν, θα έλεγα, ως ένα μέτωπο όλο το σκληρό πύρινας του νεοφιλελευθερισμού. Και προοδευτικές δυνάμεις ήταν στην ουρά αυτού του σκληρού πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού. Σήμερα δεν είναι έτσι. Και η Ελλάδα έχει πολλούς συμμάχους σε αυτή την ουρά. Το ασφαλιστικό είναι δικό μας ή της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης? Το ασφαλιστικό, κύριε Γκούτρα, είναι ακριβώς δικό μας. Και θα το πω γιατί. Τι εννοώ, ότι έπρεπε μέσα στα όρια τα οποία είχαμε από τη συμφωνία, ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο. Ήταν κατεστραμμένο τελείως. Και είναι γνωστό το ποιο, για πώς είχε φτάσει εδώ. Και είχε φτάσει, εγώ δεν θα ξεκινήσω από την δεκαετία του 60, το πώς δινόντουσαν τα χρήματα και με τι επιτόκια μπαίνανε, δηλαδή μηδέν, και αξιοποιούνται για άλλους λόγους. Ήταν μετά τα δεδομένα ομόλογα, ήταν το PSI το οποίο έγινε, όπου έφτασε σε μια καταστροφική κατάσταση όλο το ασφαλιστικό σύστημα. Τι κάναμε εμείς? Ένα ασφαλιστικό σύστημα λοιπόν που δεν θα έδινε συντάξεις, ήταν δεδομένο αυτό. Πήγαμε και αναμορφώσαμε όλο το ασφαλιστικό σύστημα δομικά, ώστε και να έχει προοπτική. Άρα γι' αυτό σας λέω και επιμένω ότι είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα είναι βιώσιμο και το κατανοεί και πολλοί κόσμος από εδώ και πέρα. Και θα σας πω γιατί το κατανοεί. Γιατί είναι άλλο πράγμα. Να μην έχει συντάξει έτσι. Και νομίζω αυτό ήταν το βασικό. Να μην υπάρχουν συντάξει. Δηλαδή να μην μπορεί να δώσει συντάξει κάποια στιγμή. Εσείς, κύριε Βρούτση, που θητεύσατε και στο Υπουργείο. Και παρέδε.